Εμπρός. Καλησπέρα. Για την Κοπεχάγη αύριο, Τάκη. Τι θέλεις? Για την Κοπεχάγη. Τι ομάδα εσύ ρε, τι Πάω. Ναι, τι θες να κάνουμε? Θα τους γαμίσουμε αύριο. Μακάρι. Για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα είναι να έρχεσαι να κερδίσετε. Για μένα, το έχω πει, εγώ είμαι ειλικρινής, όλες οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, επειδή είμαι στο παδί, έτσι, θέλω να χάσει. Και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και ο ΠΑΟ και όλοι. Δεν θέλω να κερδίζει κανείς. Ούτε για βαθμούς, τη μαλακιά αυτή την καινούργια που μου πήρατε, τίποτα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να τα λέμε όλα, ρε. Μην μου κάνετε τους καλούς εδώ και να κάνω κι εγώ τον καλό. Να πω ναι, ρε ΠΑΟ, να κερδίσεις. Ναι, ρε, τι είναι αυτά, ρε, που λέτε, ρε. Που εύχεστε, όχι μόνο να χάσει ο Ολυμπιακός, εύχεστε και να πέσει και το αεροπλάνο. Έχω δήλωση του Μαυροκουκουλάκη, παράγοντα του Παναθηναϊκού, που αυτό λέει. Και εσείς μου λέτε να πω εγώ τώρα να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, ακούστε κάτι. Εγώ πριν δύο λεπτά, είπα όλοι οι Έλληνες να έχουν υγεία από αυτή την αρρώστια που μας δέρνει εδώ και δύο χρόνια. Δεν σας κάνει αυτό? Δηλαδή τι θέλετε να πω, και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ? Αυτό θα είναι ψέμα. Δεν σας κάνει αυτό που είμαι Έλληνας και εύχομαι όλοι οι Έλληνες να έχουν υγεία και ανεξαρτήτως ο ομάδος. Τι να πω τώρα, να νικήσει η ΠΑΟΚΑΡΑ, να πάει να γαμηθεί, να φάει πέντε. Άλλο το οπαδικό, άλλο η ανθρωπιά. Αν τα καταλαβαίνετε. Και εγώ δεν πιστεύω κανένα Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚΤΖΙ, ΑΕΚΤΖΙ που μου λένε καλή επιτυχία για αύριο. Σας ξέρω 50 χρόνια ολόκληρα. Αφήστε αυτές τις μπαλακίες. Πουθενά αλλού αυτά, όχι σε μένα. Για να... γιατί μπορεί να πείτε... Είπα πριν 5 λεπτά, όλοι οι Έλληνες να έχουν, πώς το λένε, υγεία. Αυτή είναι η ευχή. Δεν είναι ευχή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο. Εσύ θα ευχηθείς για την ομάδα σου. Και από ό,τι μου το είπες τώρα έτσι, δεν βλέπω να κερδίζεις. Εμπρός. Να είσαι αληθινή, θέλω, ρε, να λέτε αλήθειες, ρε, όχι ψέματα. Έστω και αν πονάνε οι αλήθειες. Γιατί και εγώ που λέω να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, να χάσει ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά που λέω, σας φαίνονται κακά. Ναι, αλλά δεν πιάνει το καλό όμως που λέω όλοι οι Έλληνες να είναι καλά από υγεία. Τα παιδιά σας, οι γιαγιάδες σας, οι παππούδες σας, οι γονείς σας. Αυτό δεν σας νοιάζει. Άμα πω καλή ομάδα, άμα πω καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, θα πείτε καλός άνθρωπος ο Τάκης, ε. Να πάει να γαμηθεί και ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα όλοι και να φάτε και 10 αύριο. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Άντε, γεια, ρε, μιλάω, ρε, όχι, δεν μιλάω, άσε με τώρα μέσα μου. Πώς θα γίνει, ρε, παιδιά, να λέμε αλήθειες θέλω. Δεν μπορείτε να γίνετε κι εσείς κακοί, όπως είμαι εγώ. Εσείς το παίζετε καλή, καλή επιτυχία, Τάκη. Ε, να γίνετε, κακοί άνθρωποι όπως είμαι κι εγώ. Άσχετα αν λέω ότι έχετε υγεία. Δεν γίνεται, ε. Να λέτε αλήθειες μπορείτε? Δεν μπορείτε. Η αλήθεια είναι το καλύτερο. Γιατί αργά ή γρήγορα μαθαίνουν τα ψέματα και οι πουστιές που γίνονται στη ζωή αυτή που ζούμε. Εμπρός. Αντάκη. Ναι, γεια. Παναθηναϊκός από Παλάνδρη. Ναι. Στέλιος. Ναι. Θέλω να μιλήσω για μπάλα, για μπάσκετ. Άντε, γεια! Με τα αρχίδια μου μιλά. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, ρε Χριστιανέ μου, και με ρωτάς εγώ τι θέλω να μου πεις. Εσύ έχεις να πεις κάτι σε μένα για να κάνουμε κουβέντα. Ρε, τι τραβάω, ρε. Δηλαδή, παίρνεις ένα σπίτι μέσα και λες, παιδιά, ήρθα, για πέστε μου γιατί να μιλήσω. Εσύ είσαι, δηλαδή θες να πεις για τον μπάσκετ. Όχι, να πεις Τάκη τι έγινε τότε, να κάνουμε κουβέντα. Θες να μιλήσεις για άλλο άθλημα. Να πεις εσύ, εγώ να διαλέξω. Δηλαδή, θα σου άρεσε να διαλέξω, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Είδες πόσο είμαστε εγώ, πόσο έχεις εσύ. Είναι σε πάω στο πόλο που δεν έχεις ούτε ένα πρωτάθλημα. Άμα σου λέγε για το πόλο, ξέρεις, θα μου λέγεις, έλα μωρέ με το πόλο. Άραγε, πάει το ένα άθλημα απ' έξω. Πάει το ποδόσφαιρο απ' έξω. Πάει το μπάσκετ Ευρωλίγκα απ' έξω σε νίκες. Έτσι δεν είναι, μωρή πουτάνα. Πάει 42 πόντους. Πάνε 35 πόντους. Έτσι δεν είναι.
Πώς να διαλέξω εγώ, θες να σου έλεγα να μου πεις τι έγινε τότε με την υπόθεση λουλουδιών με τον Ηρακλή που σε έσωσε από τη Β' Εθνική. Θα μου έλεγες έλα ρε τάκι, αυτό βρήκες να πεις. Θα σου έλεγα ότι έπαιξες με την Κεστάπο μπάλα. Θα μου έλεγες αυτό βρήκες, εσύ θα διαλέξεις. Που είσαι τόσο αβέρτος και μου είπες να διαλέξω. Αφού ό,τι και να διαλέξω έχεις φάει πούτσα. Ή κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος. Εμπρός.